Έτσι λοιπόν καλημερίζω ευθύς αμέσως από τη διοίκηση του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ την κυρία Σταυρούλα Φούντα. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας, καλημέρα. Και από πολύ για την πρόσκληση. Καλά να είστε, υποχρέωσή μας. Και από την διοίκηση του Συλλόγου Οικογενειών την κυρία Καλλιόπη Δομούζη. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Δομούζη. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ξεκινώ από τους εργαζόμενους και από την κυρία Φούντα. Νομοσχέδιο Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Σας έχει τοποθετήσει απέναντι. Γιατί, κυρία Φούντα? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε, έτσι για να ξέρει και ο κόσμος, ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν αφορά αποκλειστικά την απεξάρτηση. Mm-hmm. Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία στο σύνολό της. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό έχει και κάποια άρθρα που αφορούν την απεξάρτηση. Μας βρίσκει απέναντι γιατί καταργεί τους συγκεκριμένους φορείς που έχουν μεγάλη εμπειρία εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας και ιδρύει ένα νέο οργανισμό μέσα στο οποίο θα παντρευτούν όλοι αυτοί ανεξάρτητα από το εάν μπορούν να παντρευτούν, δηλαδή με το εάν έχουν παρόμοια θεραπευτικά προγράμματα, αν χρησιμοποιούν παρόμοιες μεθόδους. Κατά τη γνώμη μας αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει χωρίς να την πληρώσει τελικά το επίπεδο των υπηρεσιών. Θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν λέτε ότι καταργεί όποια μέχρι στιγμής προσπάθεια έχει γίνει ή γίνεται από ΚΕΘΕΑ, από το ΚΕΘΕΑ, με το να παντρεύει όλους τους φορείς. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα, το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι που σας κρατά απέναντι και σας βάζει μέσα σε σοβαρές υπόνοιες ότι κάτι εδώ δεν θα πάει καλά, ναι? Δεν μας βάζει ακριβώς υπόνοιες, καλά τα λέτε, πολύ καλά. Εμείς έχουμε πάρει στα χέρια μας ένα προσχέδιο νόμου το οποίο το διαβάσαμε άρθρο-άρθρο, παράγραφο-παράγραφο και μας τρόμαξε πραγματικά το πόσο λίγες ευκαιρίες για δωρεάν δημόσια απεξάρτηση θα έχει ο κόσμος σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και το λέμε γιατί πραγματικά αυτό που πάει να φτιαχτεί δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που λειτουργούν τα προγράμματα μέχρι σήμερα και δίνουν αυτή την αποτελεσματικότητα. Να σας το πω πολύ απλά για να το καταλάβουν οι ακροατές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο, ας πούμε, φιλοσοφίες στην απεξάρτηση. Η μία φιλοσοφία είναι εκείνη που λέει ότι ο εξαρτημένος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα κοινωνικό, ψυχολογικό κτλ. Και μπορεί να απεξαρτηθεί πλήρως, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να ενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Και γι' αυτό δεν χρησιμοποιούνται υποκατάστατα, αλλά σκοπός είναι η ψυχολογική του απεξάρτηση ολοκληρωτικά. Αυτή τη φιλοσοφία υπηρετεί και το ΚΕΘΕΑ, μαζί με άλλα στεγνά προγράμματα. Υπάρχει και μια άλλη πολιτική που λέει ότι στόχος μας θα πρέπει να είναι να συμμαζέψουμε τα πολλά πολλά προβλήματα από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Να πετύχουμε μία μείωση της βλάβης και να καταφέρνουμε να έχουμε πιο λειτουργικούς χρήστες. Αυτή είναι μία άλλη λογική, η οποία κάνει τις κυβερνήσεις τώρα εδώ και κάποια χρόνια να χρηματοδοτούν, για παράδειγμα, τα προγράμματα υποκατάστασης, τα προγράμματα που δίνουν φάρμακο στον άνθρωπο να καταστατηθεί, διπλάσια από τα προγράμματα που χρησιμοποιούν την ψυχοθεραπεία και την αυτοβοήθεια. Ή ας πούμε, κάνουν τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, έχουμε παρατηρήσει, και φτιάχνουν χώρους υποπτυβόμενης χρήσης ή ανοίγουν μια συζήτηση για την αλοξόνη, μια ουσία που μπορεί να σε προσλαβαίνει να μην πεθαίνεις. Δηλαδή παρατηρούμε ότι ο προσανατολισμός είναι απλά να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι και να μην αρρωσταίνουν πολύ πολύ, τη στιγμή που τα στεγνά προγράμματα όπως το ΚΕΘΕΑ αποσκοπεί στο να αλλάξουν ολοκληρωτικά τρόπο ζωής. Αυτά τα δυο μεταξύ τους δεν μπορούν να παντρευτούν χωρίς να χάσει ακριβώς τα μοντέλα που υπηρετεί το ΚΕΘΕΑ, γιατί αν θέλετε έχουμε δει κιόλας ότι ο τρόπος που σκέφτονται είναι και λίγο με το κόστος και το όφελος, και στο ΚΕΘΕΑ χρειάζεται προσωπικό για να κάνουμε τη δουλειά μας.
είναι μια διαδικασία που κοστίζει για το κράτος και έχουμε δει ότι δεν έχει καμία διάθεση να αφιερώσει αυτή τη χρηματοδότηση. Φαίνεται αυτό πολλά χρόνια. Οι δωρεάν υπηρεσίες και το στεγνό πρόγραμμα, η ψυχολογική υποστήριξη, αυτό είναι κάτι που προσπαθεί στη λογική του κόστους να το πάει αλλού. Αυτό λέμε. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, κυρία Δομούζη, που είσαστε μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οικογενειών, ποια είναι η δική σας η θέση με βάση την εμπειρία που μέχρι σήμερα υπάρχει και τα αποτελέσματα τα οποία έχετε ως δεδομένα μπροστά σας με τη βοήθεια των ανθρώπων που έρχονται σε εσάς? Ναι. Εμείς αγωνιούμε πάρα πολύ για το τι θα γίνει πλέον από εδώ και πέρα στο ΚΕΘΕΑ, σε ένα πρόγραμμα το οποίο μας έχει αγκαλιάσει και μας έχει δεχτεί. Το αισθανόμαστε σαν σπίτι μας, σαν οικογένειά μας, και σε λίγους μήνες δεν θα υπάρχει. Χρησιμοποιείται στο καινούριο νομοσχέδιο, γιατί έχουμε διαβάσει και εμείς το προσχέδιο αυτού του νόμου, χρησιμοποιείται η λέξη κατάργηση του ΚΕΘΕΑ. Κατάργηση ενός φορέα που είναι τόσα χρόνια λειτουργεί και έχει αποδείξει ότι αξίζει. 7 στους 10 είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. 7 στους 10 που βγαίνουν από το θεραπευτικό πρόγραμμα δεν ξανακάνουν χρήση. Ένα τόσο πολύ σημαντικό νούμερο που αποδεικνύει την αξία του προγράμματος του ΚΕΘΕΑ δεν μπορεί να μην ακούγεται, και μου κάνει φοβερή εντύπωση πως ένα πρόγραμμα το οποίο αποδειδειγμένα είναι λειτουργικό και αποδίδει στην κοινωνία μπαίνουν στη διαδικασία να το καταργήσουν. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτή είναι η ανησυχία μας. Γιατί καταργούν ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί, και γιατί καταργούν το σπίτι μας που μας έχει αγκαλιάσει? Και γι' αυτό είμαστε στους δρόμους και βγαίνουμε έξω και φωνάζουμε και ζητάμε να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Είναι αυτό που λέει η κυρία Φούντα από τη δική της την πλευρά, έτσι όπως μεταφράζεται το νομοσχέδιο για το σύνολο της ψυχικής υγείας. Μπαίνει όπως όλη η υγεία στη λογική του κόστους, και από τη στιγμή που μπαίνει στη λογική του κόστους χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται στήριξη. Αυτό δεν μπορεί να, ή δεν θέλει να το αντιμετωπίσει, οπότε πάει σε άλλα μέσα και κυρίως στην δωρεάν παροχή όλων αυτών των υπηρεσιών, παρά τα αποτελέσματα που λέτε εσείς, κυρία Δομούζη, δηλαδή ότι 7 στους 10 που βγαίνουν μέσα από τα δικά σας τα προγράμματα στο ΚΕΘΕΑ, που βγαίνουν από τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, που όπως θα κρατήσω αυτή τη λέξη, μου άρεσε, σας αγκαλιάζει, οι 7 στους 10 δεν επιστρέφουν στην χρήση ουσιών. Νομίζω τώρα με λίγες απλές κουβέντες, κυρία Φούντα, υπόθηκαν τα πάντα όλα. Οι μέχρι σήμερα επαφές που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα, τι φέρνουν, τι αντιδράσεις φέρνουν, τι κινήσεις φέρνουν για τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε, απευθυνόμαστε σε μια τοπική κοινωνία που έχει ήδη πρόσφατα βγει στους δρόμους για το Βενιζέλιο, για το δικαίωμα στη δωρεάν υγεία. Ξέρει δηλαδή πολύ καλά τι πάει να πει να υποβαθμίζω το δημόσιο σύστημα υγείας και την ίδια ώρα να προωθώ μέσα και από το νομοσχέδιο ιδιωτικές πρωτοβουλίες κτλ. Ξέρει τι πάει να πει βάζω καλά το χέρι στην τσέπη, γιατί δεν μπορώ να πάω στα επίγοντα να πάρω καλές δωρεάν υπηρεσίες άμεσα. Βάλτε και εκείνο το λιθαράκι που λέει ότι αύριο βγαίνει όλη η Κρήτη στους δρόμους. Ακριβώς. Και εμείς σαν εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ θα είμαστε εκεί. Με στάση εργασίας που ελπίζουμε να είναι καθολική από το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ. Κοιτάξτε τώρα, ακριβώς επειδή απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο που έχει ζήσει στο πετσί του την υποβάθμιση της δωρεάν υγείας και από την άλλη να ξεπετάγονται ιδιωτικά νοσοκομεία και να θησαυρίζουν τον πόνο μας, νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνουν. Από τη σύσκεψη χθες αυτό που βγήκε είναι ότι με πολύ απλό τρόπο διάφοροι φορείς μετέφεραν την αγωνία τους για το πόσα δικαιώματα θα χάνουμε πια. Πάει πολύ άλλωστε, γιατί χάρη στην πολιτική αυτή που ζούμε ανθίζουν και όλες οι εξαρτήσεις. Επομένως το να κόβουν και το δικαίωμα στην απεξάρτηση πάει πολύ. Γιατί ξέρετε, οι εξαρτήσεις ανθίζουν σε μια συνθήκη που ένα σπίτι αγωνιά για το πώς θα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, που γύρω μας βλέπουμε τόσο άσχημες εικόνες με τον πόλεμο. Οι εξαρτήσεις αυτές τις συνθήκες ανθίζουν όταν νιώθεις ότι δεν βρίσκεις νόημα, διέξοδο κτλ. Άρα λοιπόν
Κάπως αυτό βγήκε από χθες. Πάει πολλοί οι ίδιοι που μας οδηγούν σε τέτοια προβλήματα να μας στερούν και το δικαίωμα να γίνουμε καλά και αυτό θα μας βρουν στο δρόμο. Αυτό ήταν το μήνυμα από τους μαζικούς φορείς εχθές και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους επιστημονικούς φορείς, γιατί έβλεπα και κάποια στοιχεία, αλλά ρωτάω εσάς, αποδόθηκαν και από το ΠΑΕ και ΘΕΑ στην Αθήνα, άκουγα κάποιες παρατηρήσεις με κυρία Φούντα. Μπορείς να προχωρήσεις στην απεξάρτηση μόνο εάν χρησιμοποιήσεις ενδεχόμενα και κάποια συσκευάσματα και με κάποιες ουσίες οι οποίες θεωρούνται ως εναλλακτικές για να φύγεις από αυτό πραγματικά τον εφιάλτη? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που αναφέρεστε είναι αυτό που λέμε η υποκατάσταση. Υποκαθιστώ μια ουσία που έχω εξαρτηθεί ή κάτι άλλο που έχω εξαρτηθεί με κάποιο φάρμακο ή με κάποια άλλη ουσία. Αυτό η επιστημονική αυτή προσέγγιση δίνει λύση μόνο σε συγκεκριμένες ουσίες, οι οποίες μάλιστα αυτή τη στιγμή δεν είναι και οι κυρίαρχες ούτε στο νησί μας ούτε στη χώρα μας. Στο νησί μας και στη χώρα μας πλέον υπάρχει πάρα πολύ δεδομένη χρήση κάναβης ήδη από μικρές ηλικίες, όπως και ουσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό ιδιαίτερα, για τις οποίες δεν υπάρχουν τέτοια συσκευάσματα να υποκαθιστούν. Άρα για μας είναι μονόδρομος να ενισχυθούν τα στεγνά προγράμματα ψυχολογικής απεξάρτησης και αυτό ζητάμε. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, αυτό θέλω να πω πριν κλείσουμε. Οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ δεν ζητάμε να μείνουμε όπως είμαστε. Παρακαλούμε πολύ μην περάσει το νομοσχέδιο και μην μας κλείσετε. Να μην περάσει το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο. Όμως ζητάμε και εδώ και χρόνια ενίσχυση με προσωπικό, ενίσχυση με νέες μονάδες. Είμαστε τραγικά υποστελεχωμένοι. Και πραγματικά οι συνθήκες και οι καταστάσεις επιτάσσουν κάτι άλλο. Μας κάνουν πολλά αιτήματα έφηβοι, μικρά παιδιά. Έχουν αυξηθεί αυτά τα πράγματα και νομίζουμε ότι η κοινωνική συνθήκη επιβάλλει ενίσχυση και όχι διάλυση και όχι συγχώνευση κτλ. Μέχρι σήμερα αυτό το οποίο βλέπετε, χρήση κάναβης, κυρίως από μικρά παιδιά, έχουν όλα να κάνουν με αυτές τις απανωτές τις κρίσεις και αυτή την ανησυχία, κρίσεις οικονομικής φύσης, πανδημία, με ενδοοικογενειακή βία, ενεργειακή κρίση και όλα αυτά τα οποία μας μαστίζουν τα τελευταία 13-14 χρόνια, κυρία Φούντα. Κοιτάξτε, η εξάρτηση είναι ένα φαινόμενο πολλών παραγόντων. Ένας από αυτούς τους παράγοντες και πολύ σημαντικός είναι η κοινωνία μας. Η κοινωνική συνθήκη, αυτό που ζούμε γύρω-γύρω. Άλλωστε επηρεάζει και την ψυχολογία μιας οικογένειας και μέσα στο σπίτι της και καταλαβαίνετε, το ζούμε όλοι. Άρα λοιπόν ναι, με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ανασφάλεια μεγάλη που ζει ο κόσμος βέβαια δημιουργεί τις συνθήκες να γεννιέται η εξάρτηση. Γι' αυτό και θα έπρεπε ταυτόχρονα το κράτος να παίρνει κάθε δυνατό μέτρο για την πρόληψη και την απεξάρτηση. Η πρόληψη είναι μια μεγάλη συζήτηση επίσης. Η δουλειά που κάνει το ΚΕΘΕΑ μέσα στα σχολεία έχει εξυπηρετήσει μέσα στο 2023, έχει κάνει πρόληψη σε 1.700 μαθητές σε πάνω από 106 σχολεία. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόληψη χτυπάει στην καρδιά του προβλήματος που θα κρίνει την πορεία του ανθρώπου από εκεί και πέρα. Αυτή τη δουλειά λοιπόν το κράτος δεν την έχει φροντίσει. Μιλάτε για δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 106 σχολεία? Ναι, μιλάω για γυμνάσια και λύκεια. Πανελλαδικά ή τα 106 σε επίπεδο? Όχι, εδώ. Σε τοπικό επίπεδο. Το Κεφαιάρι, ναι. Μάλιστα. Πραγματικά χτυπάει κόκκινο όλο αυτό το πράγμα. Κύριε Δομούζη, παρακαλώ. Θέλετε να πω κάτι συγκεκριμένο, είναι οπότε να κάνω επίλογο. Να κάνετε τον επίλογο εσείς ακριβώς. Λοιπόν, εμείς σαν οικογένεια, σύλλογος οικογένειας και ΘΕΑ, έχουμε να πούμε ότι αυτό το θέμα αφορά όλη την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό, πρέπει όλοι να βγούμε να φωνάξουμε, να μην περάσει, γιατί δεν επηρεάζει μόνο τα παιδιά που είναι τώρα σε θεραπεία, επηρεάζει και το μέλλον. Επηρεάζει το μέλλον το δικαιώματος για απεξάρτηση και όσο η κοινωνία μας είναι, όπως είπατε πριν και η Σταυρούλα και εσείς, σε δύσκολο καιρό, οι εξαρτήσεις θα φουντώνουν, επομένως το να έχουμε δωρεάν απεξάρτηση είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι η στεγνή
είναι η απεξάρτηση. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Εμείς έχουμε πλέον ιδρύσει την Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ, που είναι οι σύλλογοι όλοι σε όλη την Ελλάδα, και είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ σε όλες τις δράσεις και τις πορείες από εδώ και πέρα, για να ακουστεί η φωνή μας παντού και να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Κυρία Φουντά, στον επίλογο από τη δική μου την πλευρά λέω ότι το προσεχές διάστημα και πολύ σύντομα μάλιστα θα σας καλέσω να πούμε περισσότερα πράγματα αναφορικά με την ψυχική υγεία, αναφορικά με τις εξαρτήσεις, αναφορικά με τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες και μέσα από αυτά τα οποία βιώνει ο καθένας μέσα στο σπίτι του, με τη διαβίωσή του, με την επιβίωσή του, τις δύσκολες σχέσεις που μεταξύ μας εκ των πραγμάτων έχουμε εξαιτίας αυτής της κατάστασης, ένα λιθαράκι παραπάνω σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε, εφόσον βεβαίως δέχεστε την πρόσκληση αυτή. Βεβαίως θα είναι μεγάλη μας χαρά, και από άλλο προσωπικό, εννοώ ότι όλο το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη είναι πάντα ανοιχτό σε τέτοια καλέσματα. Πριν κλείσουμε, μόνο να πω το εξής για τους ακροατές. Η Ομοσπονδία Οικογένειας κάνει μάζεμα υπογραφών. Θα το έλεγε η Καλλιόπη, κάνει μάζεμα υπογραφών διαδικτυακά για να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Θέλουμε να μαζέψουμε όσες περισσότερες γίνεται. Καλούμε και τους ακροατές τώρα που μιλάμε, αν πατήσουν στο Google Ομοσπονδία Οικογένειας και ΘΕΑ το ψήφισμα, θα βρουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα μπορούν να ψηφίσουν και εκείνοι. Μάλιστα. Καλούμε αύριο να πλημμυρίσει η Πλατεία Ελευθερίας και θα έχουμε και άλλες κινητοποιήσεις Δεκέμβρη-Γενάρη, και ελπίζουμε να είμαστε στο ραδιόφωνο σας να τις ανακοινώσουμε. Λοιπόν, Ομοσπονδία Οικογένειας και ΘΕΑ, κουγλάρω, για να μπω μέσα και να ψηφίσω, ναι. Ναι, σωστά, σωστά. Ωραία, εντάξει. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Θα τα πούμε πολύ σύντομα και πιο αναλυτικά για όλα αυτά τα οποία περνάει το σπίτι του κάθε ενός από εμάς. Και το λέω έτσι γιατί το να δείχνω μόνο το σπίτι του διπλανού δεν λέει. Πρέπει ο καθένας από εμάς να το βάζει ως πρόβλημα μέσα και θέμα μέσα στο δικό του σπίτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.